Αυτό είναι αλήθεια, αλλά πριν να σας καταθέσω την άποψή μου, θέλω σαν Έλληνας φορολογούμενος και πάνω απ' όλα ασφαλισμένος, στο πρόσωπο της διοικήτριας και στο πρόσωπο των υπαλλήλων του ΕΟΠΗ, να σας ευχηθώ να τα κατοστήσετε, να έχετε πολλά λεφτά, ευρωστία, πολύ κόσμο, να έχει την υγεία του οργανισμού, για να έχουμε και εμείς τη δική μας. Από εκεί και πέρα, συμφωνώ απόλυτα ότι ήταν μια πάρα πολύ και έξυπνη κίνηση του να προμηθευτείτε το cloud της Oracle, το οποίο είναι και το state of the art παγκοσμίως, μέσα από αυτήν την διαδικασία του as a service. Είναι μια πρωτοποριακή λύση για τα ελληνικά δεδομένα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και ξέρετε, σας πηγαίνει πάρα πολύ, γιατί είπε προηγουμένως, νομίζω, ο πρόεδρος των εργαζομένων και το άκουσα με προσοχή, ήταν πολύ πετυχημένη τούτη εδώ η εκδήλωση για να μπορέσετε προς τα έξω να βγάλετε τι κάνει ο ΕΟΠΗ πραγματικά. Λοιπόν, αποδεικνύεται περίτρανα ότι είστε σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά agile, όπως λέμε εμείς στην δική μας τη γλώσσα, agile και περιβάλλον δυναμικό, ώστε αυτού του τύπου οι συμβάσεις του as a service σας δίνουν τη δυνατότητα να προσαρμόζετε ανάλογα τις ανάγκες σας χωρίς να πληρώνετε υπερβολικά. Διότι με αυτόν τον τρόπο έχετε τη δυνατότητα να πάρετε πόρους μηχανής, να το πω έτσι λιανά, όσους χρειάζεται, να πληρώσετε για ό,τι χρειάζεται και να αποφασίσετε με βάση τα πλάνα σας να επαναπροσδιορίσετε τη σχέση σας. Από εκεί και πέρα έχετε μια εξασφαλισμένη διαθεσιμότητα και αποδοτικότητα του συστήματος μέσω της κατασκευάστριας εταιρείας, της οποίας σας αξίζουν και πολλά συγχαρητήρια ερείς στο εμπαρόδο, διότι η Oracle είναι μια εταιρεία που έχει σταθεί αρρωγός στον ΕΟΠΗ αλλά και σε εμάς τους βέντορες όλα αυτά τα χρόνια και της αξίζουν θερμά συγχαρητήρια και θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη κίνηση την οποία μπορούσε να κάνει ο ΕΟΠΗ δεδομένων των συνθήκων. Και μακάρι και το υπόλοιπο ελληνικό δημόσιο να ακολουθήσει τα δικά σας τα βήματα. Cost effective, λοιπόν, η λύση του Oracle Cloud 60. Και μία πολύ γρήγορη τοποθέτηση και από εσάς, αφού έχετε υλοποιήσει, μας υποστηρίζετε στις εφαρμογές μας χρόνια τώρα, για το φάκελο ασφάλισης υγείας, που για μας είναι στολίδι, δεν το έχουμε διαφημίσει ιδιαίτερα, ωστόσο θεωρούμε ότι είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο. Έχετε γραφτεί στο φάκελο ασφάλισης υγείας, κύριε Πομόνη. Βεβαίως. Χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του τάξη. Α, εντάξει, είστε καινούριος. Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Αυτό προφανώς είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο της δουλειάς σας, η οποία δεν είναι άλλη από το να είστε σε μια εξαιρετικά κοντινή επικοινωνία με τους ασφαλισμένους σας. Έχετε εν δυνάμει 11 εκατομμύρια πελάτες. Ήδη από τις μετρήσεις που κάνουμε εμείς καθημερινά, πάνω από 2 εκατομμύρια ασφαλισμένοι έχουν δοσοληψίες και τα παρουσιάσατε και πολύ ωραία και στην παρουσίασή σας, ομολογώ να πω. Άρα δεν χρειάζεται να πω εγώ πολύ περισσότερα για τον φάκελο. Εκείνο το οποίο αξίζει τον κόπο όμως να πω είναι ότι υπάρχουν 2-3 σημεία στα οποία δουλεύουμε αδιαλείπτως και τούτα είναι, ξέρετε, ο φάκελος χρησιμοποιείται από τους ασφαλισμένους, οι οποίοι δεν έχουν όλοι την ίδια δυνατότητα στις ψηφιακές δεξιότητες. Υπάρχει και μια εξαίρεση σε πάρα πολύ κόσμο. Η υποχρέωση λοιπόν είναι του ΕΟΠΗ και κατ' επέκταση είναι και δική μας, γιατί εμείς είμαστε αρρωγοί μονίμως στο όραμα του ΕΟΠΗ, είναι να βελτιώνουμε την φιλικότητα της χρήσης του συστήματος διαρκώς και αδιαλείπτως, έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να απολαμβάνει αυτών των υπηρεσιών με πολύ εύκολο τρόπο. Από εκεί και πέρα, ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι ότι αυτή η εφαρμογή πρέπει να είναι 24/7, όπως είναι, και 365 μέρες το χρόνο, έτσι ώστε να μπορεί ο ασφαλισμένος απερίσπαστα να κάνει τη δουλειά του όποτε θέλει και να υποβάλει τα ατομικά αιτήματα υγείας όταν αυτός αποφασίσει. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό να είναι και θωρακισμένο με μια ασφάλεια τεχνολογική, έτσι ώστε να αποφεύγει τις κακόβουλες ενέργειες. Είστε στο μάτι του κυκλώνα, διαχειρίζεστε πολλά λεφτά, έχετε προσωπικά δεδομένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα να είναι πλήρως ασφαλισμένο. Θα τελειώσω και με μια κουβέντα για το θέμα της καταπολέμησης της απάτης. Ο φάκελος εδώ συνεισφέρει αόρατα, αλλά όμως πολύ. Με αυτό το σύστημα της δήλωσης εναντίωσης, όπως το λέτε,
έχει τη δυνατότητα ο ασφαλισμένος να μπαίνει και πέρα από την ιστορικότητα των θεμάτων του, να βλέπει τυχόν ιατρικές ενέργειες οι οποίες δεν έχουν γίνει. Αυτές μπορεί να τις καταγγέλει και από εκεί και πέρα μπορεί να πάρει την μπάσα ο οργανισμός και να δει τι ακριβώς έχει γίνει. Άρα και σε αυτό το τομέα ο φάκελος είναι εξαιρετικά χρήσιμος. Σας ευχαριστώ. Και εγώ, κύριε Πομόνη.